Έλα, έλα, πάμε. Snoop Dogg. Τι Snoop Dogg, ρε Νίκο, το 1821 γυρίσαμε. Τι λες, μωρέ, τι παρακμή είναι αυτή σε αυτό το ραδιόφωνο, ρε. Η ώρα της ντροπής είμαστε. Η ώρα της ντροπής, κανονικά. Ντρέπαμε που είμαστε αυτή την εκπομπή. Η εκπομπή είναι... Είναι η ώρα της ντροπής, ρε παιδιά. Είναι μια πολυθεματική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που πετάμε από πάνω μας στους δημοσιογραφικούς μας μανδύες. Περνάω δύσκολα, φίλοι μου. Περνάω δύσκολα. Στους μανδύες, θα λέγαμε, και πάμε 6-7.30 γιόλο. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο εκπομπή, αλλά μας το φάγανε. Λοιπόν, φίλοι μου. Λίμπρο 107,4 ακούτε. Είναι η Αγάπη Γαβριλίδου σε ένα μικρόφωνο. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο. Σαν το σκύλο με τη γάτα λένε αυτή μέσα. Κάτι, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια λύση με αυτό. Αλλά με την Αγάπη συνεχίζουμε να διαφωνούμε και αναζητούμε άλλα πράγματα, άλλους τίτλους για να πορευτεί αυτή η εκπομπή. Εγώ πάω με το αυλάκι. Αυλάκι, μην είσαι λάκι. Δοκάρι. Το μεσημέρι το είπε και ο διευθυντής. Και λέω, όπα, τι γίνεται. Παιδιά, όχι, δεν έχει τέτοια. Είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Άμα... Η εξτρά προμήθεια θα πάει στην τσέπη μας. Αν μας ακούει και ο διευθυντής, είναι δικό μας. Αυτό κατοχυρώθηκε. Και αν μας ακούει και ο Λάκη. Και ο Βλάκη και ο Λάκη και όλοι. Εμείς εδώ είμαστε. Και δεν όλοι. Welcome stores, μια που τα λέμε, Νίκο. Ο άλλος το ζει, ρε παιδιά. Το ζει, πρώτα τον δείτε. Νίκος Παπαδόπουλος με φούτερ ζακέτα και από πάνω τα ακουστικά. Από πάνω ζακέτα. Δηλαδή, η ντροπή της ηχοληψίας, να το πω. Θα το πω. Γιο. Τι κληρώνατε? Ένα ατμομάγειρα. Ιστήριο. τι με ρωτάς, τι μπορεί να κληρώναμε? Πού να ξέρω, ρε Νίκο, μπορεί να κάνετε μια μπλούσα με ένα, τον... Ένα καταψύχτη. Με τον Τζόκερ Σάσα. Δικιά μου ιδέα αυτή. Εντάξει. Εγώ τον βάφτισα Τζόκερ και τον έχουν πάρει όλοι πλέον. Γελάει ο κόσμος. Και είναι μια ωραία ιδέα και στην πάει άρεσε να ακούνε. Έχει ενημερωθεί για την αλλαγή. Ποια αλλαγή? Αλλαγή που αφορά και το Σάσα. Αλλαγή. Άλλαξε μάνατζερ. Θα σου πω μετά. Όπα, τι έγινε. Θα σου πω μετά. Αυτό δεν το ξέρει. Θα σου πω μετά. Πάει αυτός. Είναι φρέσκο. Πάει αυτός. Γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα συνεννοήσιμος γι' αυτός. Θα σου πω. Πες μου στον αέρα. Δεν γίνεται στον αέρα, Νίκο. Δεν τα λέμε όλα εδώ. Ωραία. Συνεννοούμαστε πάρα πολύ, νομίζω, με την εκπομπή. Δηλαδή. Ω, Νίκο. Έλα, Γιώργη. Έλα, ρε, το χάσαμε. Τελευταίο πλάνο ήταν. Έχουμε ωραία πράγματα στην ώρα μας. Μην παίζετε, ρε παιδιά, δηλαδή ερωτικές σκηνές στις απογευματινές καθημερινές σειρές. Βλέπουν και παιδιά, δηλαδή, για το Θεό. Αλλά να πεις, μαθαίνουν κιόλας. Βεβαίως. Δεν υπάρχει αγάπη Γαβριλίδου το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής σχολεία. Ναι. Μας είχαν φωνάξει μια φορά, θυμάμαι, στο δημοτικό είχε έρθει ένας και μας μιλούσε. Εμείς δεν είχαμε. 287 και 3 οχτάρια. Διάζεσαι να με ξεφύγει. 23-10, 287 και 3 οχτάρια και τις ενοχλίες, ένα. Τα χτάρια. Ρε, άμα κάτσω να σταθώ σε ό,τι λάθος κάνεις, που δεν έκανα και λάθος, για μια χαρά τα λέω με τη φωνούλα μου τη μελωδική. Παιδιά, σας παρακαλώ, σώστε με σήμερα. Δεν έχω καμία διάθεση και ο άλλος απέναντι χορεύει. Εγώ. Τι λες, ρε, κάθομαι στην καρέκλα μου, ήρωμος, σύσυχος, να πούμε. Αχ, Θεέ μου. Πού μου είσαι, έρθει πάλι με τη γνωστή εταιρεία. Τα παίρνεις από αυτούς. Και από αυτούς. Σωστό. Πολύ σωστό. Και από αυτούς. Γιατί πήγες, βγάζεις ένα σωρό λεφτά. Εντάξει, αγάπη να ξέρετε και άμα έχει κάποιος επιχείρηση και ενδιαφέρεται, εντάξει. Τοποθετεί διάφορες εταιρείες πάνω στα ρούχα της και κυρνάει στην πόλη. Είμαι brand ambassador. Είναι brand ambassador αυτό, τέλος πάντων, κτλ. Αυτό. Τώρα κάποιοι δυτικά μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, okay, αλλά δεν πειράζει. Πρόσωπο. Θα ακούνε. Μιας εταιρείας. Θα πάρα πει κανένα λεπτό του, παίρνουμε τον ambassador. Κάτι τι λέει. Τον ambassador. Κλείνουμε τον ambassador. Πώς λέγεται, το μικρό brand. Κάτσε τον ψάξω να το δω στον τραπέζι. Ελά, Νίκο, το πήγε 10 βήματα παρακάτω. Λοιπόν. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Και FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Αλλά εγώ προτιμώ τηλεφωνικά. Φίλοι μου, καλοί, να με σώσετε λίγο από αυτόν εδώ που εξακολουθεί να χορεύει. Εγώ. Με τα ακουστικά πάνω από τη ζακέτα. Θέλω να βγει ο φίλος. Με βάγα στο χέρι στο τραπέζι, που δηλαδή. Μας είπε... είναι σαν να βαράει το χέρι του ένα κουνούπι. Για πες. Ούτε την άλλη. Λέγε. Πραγματικά δηλαδή. Θέλω να βγει ο φίλος. Που μας λέει τις τριάδες και τις τετράδες. Ο Νίκος έχει μπερδευτεί με τα ακουστικά. Δηλαδή, ό,τι να. Στόχο, περίμενε. Δεν μπορώ, εδώ ρε είμαστε, παιδιά, εντάξει. Το παιδί έχει πρόβλημα κανονικά. Θες φάγαμε πολύ κουβά πάλι. Ναι, θέλω να βγει αυτός ο φίλος. Είναι η τελευταία του ευκαιρία. Επειδή αυτήν την εβδομάδα κουράστηκα πάρα πολύ και με το στοίχημα. Ναι. Θέλω να με σώσει, τον παρακαλώ. Αν έχει κάποια καλή έμπνευση, αλλά μόνο αν έχει καλή. Μην μας πει πάλι τα φανταστικά του. Τι θα παίξουμε απόψε. Δεν ξέρω, Νίκο. Εγώ δεν θα πω τίποτα σήμερα. Γιατί? Δεν ασχολούμαι πλέον. Μόνο αν μου δώσετε κάτι έτοιμο και εγγυημένο. Δεν ασχολούμαι. Αυτά. Ζω ένα δράμα.
Ζω μια παράνοια. Ζω ένα δράμα. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. Σωστό. Το βάλω? Όχι. Καλά. Συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Αγάπη. Δεν το ξανακάνω. Θα μου πει να παίξουμε σήμερα, πρέπει να ρεφάρουμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι ρεφάρουμε. Δεν πριν πάμε στα εντελώς αβέβαια του Super League του Σαββατοκύριακου. Δεν θα παίξω κάτι σήμερα. Πώς. Και γενικά δεν ξαναπαίζω. Πού. Για λίγο καιρό. Καταλαβαίνει τι αγάπη. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Χθες. Τι έχασε χθες. Ναι, δεν μπορώ πραγματικά. Γιατί έπαιξα. Έχασε και τα 5 δελτία που έπαιξε. Ναι, και μετά έπαιξα και στο live και έχασα και στο live. Οπότε δεν θα ξανα. Α! Και έβαλα και NBA 5 match. Ξύπνησα το πρωί. Έχετε το μήνυμα, όχι, το στοίχημά σας, ξέρω τι έλεγε. Τόσο κόκκινο κι αυτό. Και έβαλα και τρίτη κατηγορία Γουατεμάλα. Και κάτσα να σου πω ότι έκανα στο NBA, δεν το είδα. Είδα μόνο ότι δεν τα κέρδισα, δεν είδα πόσα. Εσύ είσαι άρρωστα. Ναι, δεν. Και ξέρω να σου πω κάτι, εσείς φταίτε. Και έβαλα και σε κάτι Ιαπωνέζικα το πρωί. Όχι, φταίει αυτή η εκπομπή, γιατί είχα να παίξω τόσο καιρό και έπαιξα, το σουκού έχασα. Μεσοβδόμαδα, τρίτη, τετάρτη έχασα. Εσείς φταίτε, με έχετε καταστρέψει εδώ πέρα το ραδιόφωνο. Πόσα βάζει, αγαπητή, τι έβαλε πάλι. Έβαλα. Έχασε χθε κανένα τριαντάρι μέσα στον δεύτερο. Τι τριαντάρι παραπάνω. Συνολικά, άστο. Φυλακή. Ανέβηκε πολύ με τα live, γιατί πίστευα στα live. Λοιπόν, έπαιξα. Δεν αρέσει. Τρία μάτσε έχασα. Γιατί αγάπη χθε. Είναι Νίκο, λέει πρέπει να πληρωθώ να το στοίχημα. Λέω γιατί τι έγινε. Έχουμε, λέει γενέθλια, έχουμε μαλλιά. Έχουμε το άλλο. Κοίτα δώρε. Όλα είναι κόκκινο, όλα. Δώστε και σώστε. Έκανα ένα cash out. Το έχασα μετά. Μπράβο, αγάπη. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ χθε τι έκανα. Άστο, δεν μπορώ. Έχασα, αλλά. Θέλω να θυμηθώ πώς, τι, αν έπιασε σε ένα σημείο. Τίποτα παιδιά, μόνο αν έχετε κάποιο καλό feeling, σας δέχομαι. Εν τω μεταξύ, στη μια την πεντάδα που έβαλα, έχω πιάσει δύο σημεία, το over 3,5 στο Genk Liverpool και στο Salzburg Napoli. Και στα υπόλοιπα τα έχασα για ένα γκολ. Όλα. Είχα βάλει over 3,5 στο Slavia Barcelona 1-2, δηλαδή ρε Barcelona, σε παρακαλώ, που την έδινε στο live δύο φράγκα και το χάσαμε, δηλαδή, για το Θεό. Ίντερ Ντόρτμουντ 2-0 που το είχα over 2,5 και εδώ για ένα γκολ. Και over 2,5 Λίλ Βαλένθια 1-1. Για ένα γκολ. Καλά το άλλο ήταν. Εμένα εξακολουθεί να με εκνευρίζει αυτό το πράγμα που όλοι ανεβάζουν αυτά που κέρδισαν. Άσε με ρε άνθρωπέ μου δηλαδή. Έλεος πια. Ποιος βγήκε χθες και μας είπε ότι ανεβάζουν όλοι τα κερδισμένα και δεν ανεβάζουν τα υπόλοιπα. Μόνο αυτό με παρηγορεί. Νίκο, έχεις πάθει κάτι. Σε άλλη διάσταση τι. Άκουσα τον Κόλκα εδώ σε κάτι σημείο το πρωί. Δεν παίζω τίποτα. Λεμπέτ. Η στήλη Λεμπέτ. Λεμπέτ θα μπορεί να στηρίξω λίγο Λεμπέτ. Και δεν μας έκανε ούτε ισοπαλίες. Δηλαδή, ο Κόλκα σε μαθαίνει. Πηγαίνει σε πολιτικογεωγραφική ανάλυση των παιχνιδιών. Ναι, δεν παίρνω σε τίποτα. Είναι πολύ ψαγμένο. Για μένα τελείωσε το στοίχημα. Για αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Όταν πληρωθώ, πες. Δεν έχει να τον πληρωθώ. Δεν τελείωσε. Μου σπάει τα νεύρα. Δεν μπορώ. Από Δευτέρα πάλι δηλαδή. Δεν μπορώ. Ένα anytime stock δεν βάλουμε το Σάββατο δηλαδή. Όχι τίποτα. Καλά, με τίποτα. Όχι. Και να το βάλει στο και θα χτυπιέται η αγάπη. Έπρεπε να το βάλω. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι γιατί. Γιατί αγάπη, πάντα γίνεται. Ο άγραφο νόμο. Α, και εγώ κάνω μάθη. Του στοιχείου. Εγώ έχω τα παντελόνια. Εσύ έχει τη φόρμα. Ναι. Και τα αναγνωρίζω. Εντάξει. Λέει ότι όταν δεν τα παίζουμε, τα λέμε ρε παιδί μου να θα βγει. Όταν το παίζει, δεν θα βγει. Και τι να κάνουμε, Ρενικό. Θα παίζουμε, αλλά θα κάνουμε ότι δεν παίζουμε. Θα παίζουμε, αλλά θα είναι σαν να μην παίζουμε. Παΐσιος. Γέροντας που μ' αρέσει. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, έχει κουράσει το στοίχημα. Δεν ξέρω. Μοιράζομαι τον πόνο μαζί σας. Ναι. Αν έχετε κάποια ανάλογη εμπειρία, μπορείτε κι εσείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όσοι είστε φυλακοί, αποχρέει. Πάντως, εγώ δεν την παλεύω πια με το στοίχημα. Τα 2, 3, 10, 2, 7 και 3, 8. Τα παρατάω. Πάει, πελπίστηκε. Τα παρατάω. Θες δανεικά. Αυτό ήταν. Όχι, δεν θέλω δανεικά, ακόμα καλά είμαι. Πόσα θες, εγωσάρικο. Αρχικά εσύ υπολόγιζε το δώρο μου. Άλλη εβδομάδα έχω γενέθλια. Κάτσε καλά από το δώρο. Κάτσε. Ευθεία ανοίγησε. Στην άλλη Πέμπτη έχω γενέθλια, Ρενικό. Εδώ, εδώ θα είμαι, εδώ. 31. Μεταξύ κάνει η αγάπη και μεταξύ. Εδώ, εδώ. Δεξιά πρώτα, το δεξί χέρι. Εδώ, εδώ. Σε αυτό εδώ το στούντιο. Τι μου δείχνει διαστάσει, θα περάσουμε. Ντουλάπα. Μπορώ. Εδώ και εδώ. Αχ, παιδιά, δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη μέρα. Έτυχε γι' αυτό με τον υπολογιστή μου, Νίκο. Άστα. Υπολογιστή μου, Νίκο. Μάλιστα. Τι δεν κατάλαβε, α πούμε. Τίποτα, άστα. Τίποτα. Μέχρι να πάρει μπρο. Τίποτα. Ναι. Εντάξει, αυτά Νίκο. Να είναι. Οπα. Τι έγινε, πήγαν φωτιά, να κλείσω. Η Κατερίνα καινούριο. Κατερίνα καινούριο. Βγάζει. Είχε ένα βίντεο και θέλω να το βάλω. Ρε. Ναι, περίμενε. Βγάζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος
για να βγει στην εκπομπή και να πει την ιστορία του. Και λέει, γίνεται η επόμενη ιστορία της εκπομπής Κατερίνας, μήνας γέννησης. Και έχει ένα. Είμαι έγκυος από δύο. Έχω σχέση με τρία. Έπιασα τον άντρα μου με. Τέσσερα δεν το λέω. Πέντε. Είμαι παντρεμένη με. Α, το βάλω. Έξι μένω με. Α, περίμενε, περίμενε. Το ημέρα. Τον άντρα της αδέρφης μου. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν μπορώ, έχει ρε παιδιά. Έχει κάνει το Λούμπερ ένα εκπληκτικό βίντεο. Να διεκδικήσω την πειρασία του ή όχι. Με απειλή επειδή θέλω να χωρίσουμε. Να το βάλω, παίρνει να το βάλω. Περίμενε, κάτσε. Έχει βάλει το Λούμπερ. Θέλει να γράψει στον εγγονό του το σπίτι που προορίζω για την κόρη μου. Περίμενε, περίμενε. Το έχω δει αυτό που λες, ρε στο Λούμπερ. Ο κόσμος δεν το έχει ακούσει. Που είναι η ίδια ιστορία. Περίμενε. Ναι, Νικό, δεν είναι για να τα ακούσει, είναι για να το βλέπεις κιόλας. Γιατί λέει την ημερομηνία. Λέει όμως. Δεν είναι το ραδιόφωνο, ρε. Πώς θα ξέρει ο άλλος ότι ο ένας βγήκε το 16 και ο άλλος βγήκε το 19. Περίμενε, ρε. Τι είναι αυτό, ρε, δεν ακούει αυτό, παιδί. Πήρα την απόφαση να σας μιλήσω, γιατί δεν μπορώ να πω και σε κάποιον άλλον δικό μου το πρόβλημα που έχω. Γι' αυτό και ζήτησα να αλλάξουμε κάποια στοιχεία, για να μην καταλάβουν και ποια είμαι η δική μου άνθρωπη. Γι' αυτό και όπως είπες και εσύ, ζήτησα να αλλάξουμε κάποια στοιχεία. Είναι δύο διαφορετικές ημέρες. Ναι. Η μία είναι, για να καταλάβετε, 21 Ιουνίου και η άλλη είναι 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εγώ είμαι παντρεμένη από τα 22 μου και με τον άντρα μου έχουμε περάσει πολλές φορές διάφορες κρίσεις. Κυρίως γιατί δεν είχε ποτέ μια σταθερή δουλειά. Κυρίως γιατί δεν είχε ποτέ αυτός μια σταθερή δουλειά. Και πάντα έκανε πράγματα του ποταριού που λένε. Με αποτέλεσμα να έχω μια ανασφάλεια. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να έχω μια ανασφάλεια απέναντί του. Σε αυτό φταίει πολύ η μάνα του. Δηλαδή η πεθερά μου. Το μεγάλωσε να είναι εξαρτημένος από την κοινή. Και ακόμα και τώρα εκείνη μας δίνει λεφτά πάρα πολλές φορές. Για να τον έχει στο χεριού τη. Έχει χωρίσει πολλά χρόνια. Γιατάκες, είναι όλα ίδια. Έχει χωρίσει από πάρα πολλά χρόνια. Ο άντρας μου ήταν μικρό παιδί. Και τα τελευταία 4 χρόνια έχει και σχέση με έναν άντρα. Τώρα έχετε το κλου. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, Κατερίνα μου, είναι το ακριβώς αντίθετο από τον άντρα μου. Είναι το ακριβώς αντίθετο από τον άντρα μου. Προστατευτικός. Κάνει τα πάντα για να περνάει καλά η σύντροφός του. Και εμένα με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Μου στάθηκε. Με συμβούλευσε. Σε πολλά πράγματα. Στα θέματα που είχαμε τον άντρα μου. Και πριν από σχεδόν ένα χρόνο, το περασμένο φθινόπωρο. Έτσι. Το περασμένο φθινόπωρο ήρθαμε ακόμα πιο κοντά. Και τότε η Κατερίνα μου με βοήθησε και ερωτικά. Τότε η Κατερίνα μου με βοήθησε και ερωτικά. Σε βοήθησε, για συνέχισε. Αν και είμαι τόσο νέα γυναίκα. Σε βοήθησε. Είμαι ακόμα πολύ νέα κοπέλα. Από τότε λοιπόν άρχισε μια σχέση έντονη, αλλά παράνομη, όπως καταλαβαίνεις. Που άρχισε μια σχέση αρκετά έντονη μεταξύ μας, αλλά παράνομη. Παράνομη, συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε. Η πεθερά μου δεν του αξίζει. Μένει μαζί της μόνο επειδή είναι άνετη οικονομικά. Μένει μαζί της μόνο και μόνο επειδή είναι άνετη οικονομικά. Που λοιπόν δεν τη χωρίζει εκείνος. Πρέπει να κάνω κάτι. Και αφού λοιπόν δεν τη χωρίζει εκείνος, πρέπει να κάνω κάτι για να τη χωρίσω και να τον διεκδικήσω. Δεν ξέρω όμως τι. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Εκπληκτικά. Θάρατε ελληνική τηλεόραση, πραγματικά. Δηλαδή η Cat Ken κάθε μέρα παρουσιάζει και μια πρωτότυπη και καινούργια ιστορία. Πραγματικά. Είναι αυτό. Είναι απόδειξη αυτό το βίντεο που έκανε τον Λούμπεν ότι βασίζεται όλο αυτό σε σενάριο συγκεκριμένο. Είναι σαν αυτές οι εκπομπές που υπήρχαν παλιά που ήταν. Βγαλμένα από τη ζωή. Με εκείνα τα quiz να κερδίσει το κινητό και τα λοιπά. Και έπαιρνε τάχα ο Νίκος από τα Καλάβρητα, αλλά ήταν στο διπλανό στούντιο και περιμένανε 200 άτομα σε έναν αμονή που δεν βγαίνανε ποτέ. Αλλά ο άλλος έβγαινε, ρε παιδί μου, από το στούντιο δίπλα και κέρδιζε τάχα μου και το κινητό. Θυμάμαι μια φορά, αν ακούει. Ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος από τον Όμιλο. Άντε πάλι, μπορεί κάθε να, μέρα από το παιδί. Μπορεί να τα επιβεβαιώσει. Πηγαίναμε πέρυσι στη Λιβαδιά. Ναι. Για το Λιβαδιακό Σάρις. Ναι. Και έχουμε πιάσει, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, καμιά ώρα έξω από τη Λιβαδιά. Ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και έναν τύπο ο οποίος έκανε κονσόλα. Εντάξει. Καλή ώρα. Και είχε βάλει τον εαυτό του στο τέρμα και είχε βάλει και έκο. Και μιλούσε, ρε παιδί μου, εδώ καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Και από πίσω έπαιζε, ρε παιδί μου, Γιάννη Καψάλη, τι να κάνω για σένα, θα πεθάνω, ας πούμε. Και έλεγε, κληρώνουμε. Τότε ακόμα εντωμεταξύ. Το iPhone του 11 δεν είχε βγει. Ποιο έχει τώρα, το 11 δεν βγήκε. Ξέρω εγώ. Το 11 βγήκε τώρα, νομίζω. Αυτό πήρε καλή ροή. Ναι. Ναι. Και έλεγε, πριν ένα χρόνο τώρα πέσε με τη Λιβαδιά. Κληρώνουμε, λέει, το iPhone του 11. Το 10, ρε, το 6.
Όχι, το επόμενο που δεν είχε βγει ακόμα. Τι λες, μωρό, το 11 βγήκε τώρα. Το 11 έλεγε. Πόσο κληρώνει, χωρίς να βγει. Μα εκείνη το point, σου λέω. Έλεγε, κληρώνουμε ένα iPhone 11, ρε παιδί μου. Μετά το κατέβαζε, μετά από 20 λεπτά έλεγε κληρώνουμε το 7. Πες μου λίγο, ρε, πες μου λίγο λοιπόν. Πες μου πότε έχεις γενέθλια. Γιατί έγινε. Πες μου, ημέρα. 15. 14 ζωδικάτου. Περίμενε. 14 ή ζεστό. Ναι, 12ου. Ναι. Λοιπόν, εσένα η ιστορία σου είναι. Έπιασα τον άντρα μου, έστωπε τη γυναίκα σου, οκ. Okay. Έπιασα τη γυναίκα μου, ναι. Με τον πρώην της αδερφής σου. Με την πρώην του. Έπιασα τη γυναίκα με την πρώην του αδερφού μου. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Κάτσε, ρε, ρωτάει για γυναίκες. Και έβλεπα. Με μπερδεύει εσύ, οκ. Πες μου χρονιά, 90. Ναι. Άρα 0. Άρα. Ναι. Να διεκδικήσω την περιουσία του ή όχι. Έπιασα την πρώην, την κοπέλα μου με τον πρώην τη αδελφή μου. Ωραία, ναι. Ναι. Να εσένα είναι αυτό. Ναι. Να διεκδικήσει την περιουσία ή όχι. Αυτή είναι η ιστορία σου. Έχω δικιά μου, Ιωάννα. Εμένα η ιστορία μου για την Κατερίνα είναι. Ναι. Εγώ είμαι 31 δεκάτου, λοιπόν. τα έχω με έναν υπάλληλό μου. Α, είμαι αφεντικό. Α, τέλεια, λοιπόν. Τέσσερα. Και θέλει να γράψω. Άκου, άκου. Ναι. Και θέλει να γράψω στον εγγονό του. Τι? Το σπίτι που προορίζω για την κόρη μου. Αυτή είναι η ιστορία μου, Νίκο. Λοιπόν, ο Μοσχοβίτης έχει ωραία ιστορία από ό,τι βλέπω. Τι κοκτέιλ πήρουν αυτοί. Ο Μοσχοβίτης έχει ιστορία. Θέλω να φάω τα λεφτά από το γιο του δεύτερου. του δεύτερου συζύγου μου. Ναι. Και μόλις έμαθα ότι περιμένω το παιδί του. λοιπόν, περιμένω. και ο Ραφαήλ Γκαϊδαντζής από το Πάγκο 4, το καμάρι αυτό. Ναι. Είναι έγκυος. από τον προπονητή Βόλη της κόρης του. Ταιριάζει κιόλας, κάνει και μόνο. Να διεκδικήσω την υπηρεσία του ή όχι. Ναι. Αυτά είναι, παιδιά. Πω. Θέλω να δω στο προκόλλικα τι ιστορία έχει. Αυτά όλα είναι βάση αριθμών. Βγείτε κι εσείς να σας πούμε την ιστορία σας. Ναι, βγείτε να μας πείτε η ημερομηνία. Μια ημερομηνία, εδώ πέρα θέλουμε. Έχει το σχετικό application. Θέλουμε μήνα γέννησης, ημέρα και τελευταίο ψηφίο χρονολογίας. Ναι. Χρονιάς. Τι γίνει. Αυτά, παιδιά. Τι ωραία το πράγματα. Σχετικό application. Πω, πολύ ψωμί τώρα στο chat. Πάω 24 γίνεται ένα χαμό. Στο chat, Ναι. Τώρα στο chat γίνεται πανηγύρια. Είπαμε όλη τη δική μα ιστορία. Μάλιστα. Η δική μου είναι δυνατή ιστορία όμω, Νίκο, γιατί είμαι και αφεντικό εκτό των άλλων. Σοφάει, κόλκα για τέτοια. Είμαι αυτός... αφεντικό, ρε παιδιά, είμαι αφεντικό. Αυτό είναι που το. Στην ιστορία τη Κατερίνα είμαι αφεντικό και ωραίο. Συμφωνώ. Μάλιστα. Το προσωπικό μου αποτέλεσμα. Νίκο. Α, κάτσε, ο Στέλιος μα έστειλε. Πες, να το κάνω, πες. Περίμενε. Α, 31-83, τι μου στέλνει, το πίντο στο ATM μου στέλνει. 31-83. Θα πάω να σηκώσω λεπτά. Το 83 είσαι, ναι, οκ. Okay. Ναι, μήνα. 31. 3/1/83, μήπως είσαι, ρε Στέλιο. Και δεν έχεις βάλει κενά και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Α, μήπως είναι έτσι, ρε. Δες 3/1/83. Λοιπόν, αν είναι αυτό. Ο Στέλιος είναι. Είναι έγκυος. Είναι έγκυος. Ρε Νίκο. Είναι έγκυος. Λοιπόν, είναι έγκυος από τον άντρα της θείας του. Είπαμε 83. Ναι. Και τον απειλεί επειδή θέλει να χωρίσουν. 31-80-73. Ρε παιδιά, 31. Ωραία. Το αλλάζουμε αλλιώς. 31-80-73. Πάμε στο 8. Δεν είναι πια ερωτευμένος με έναν υπαλληλό του. Ναι. Και απειλεί και τον απειλεί επειδή θέλει να χωρίσουν. Έτσι βγαίνει. Τρομερά πράγματα. Ναι, εντάξει, μέχρι η ιστορία του. Όχι, Στέλιο, δεν είναι δυνατή η ιστορία σου. Σε κόβω. Δεν περνά το casting για την Κατερίνα. Η ιστορία σου θα ήταν ξενέρωτη. Άλλο. Εδώ είμαι, παιδιά, να σα τα λύσω όλα. Ποιον άλλον έχουμε. Στείλτε. Βάλε το χρήσανθο. Ό,τι θέλετε. Τώρα δεν θυμάμαι πότε είναι ο χρήσανθο. 7/7/77. Αχ, με τηλεπόρησε τώρα. Άντε ξανά. 7/7/77. Τι είναι όλα αυτά είναι. Τι είναι αυτός, ρε. Ο Χρήστος, ο Χρήστος λέω. Ο Χρήστος είναι πολύ δυνατός. Ο Χρήστος. Κοιμήθηκε με. Οπα. Τον εταιρό. Πες το. Κοιμήθηκε με. Τον εταιρό. Τον ετεροδοκταλή αδελφό του Μπατζανάκη, δεν κατάλαβα τίποτα. Τρομερά, κάηκανε. Λοιπόν, και τώρα του φέρεται σαν δούλο. Δεν κατάλαβα τίποτα.
Πραγματικά. Δεν ξέρω. Τι ωραίο. Τι είναι, ρε φίλε. Ο ετεροθαλής αδερφός του Μπατζανάκη. Ποιος είναι δηλαδή. Φέρεται σαν δούλο. Κάτσε λίγο. Ο Μπατζανάκης ποιος είναι, ρε. Μπατζανάκης. Ο Μπατζανάκης μου λένε. Και ο ετεροθαλής αδερφός του. Δηλαδή το πάω εγώ. Πολύ στόρο με τον Μπατζανάκη. Εγώ δεν κατάλαβα. Κάηκα, να ξέρεις. Παγάσαμε τίλι. Ο Χρήστανος πρέπει να πάει στην Κατερίνα. Αυτό είναι το. Γιατί δεν θα καταλάβει κανείς ποια είναι η ιστορία του. Πρέπει να πάει. Τι άρρωστα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή. Χρήστανος ταιριάζει. Ο Χριστός και η Παναγία. Παναγία μου, θα σκοτωθούμε λίγο. Το μικρόφωνο εγώ αντιλήφθηκα σήμερα γιατί. Γιατί επειδή κάθεσαι χαμηλή καρέκλα και εγώ κάθομαι σε ψηλή. Ναι. Εσύ το κατεβάζεις πολύ κάτω και πέφτει όλο το βάρος μπροστά σου. Γι' αυτό πέφτει. Εάν καθώς είναι πιο ψηλή καρέκλα και το είχες πιο όρθιο, δεν θα έπρεπε. Έτσι είσαι που σε τάπα δηλαδή. Κάθεσαι και συγκοντικά ρεκλά. Συγνώμη, Νίκο Παπαδόπουλε, 2-10. 1-72. Σιγά, και εγώ είμαι 1-65. 1-72. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν ξαναλέμε. Τσάτα. Άιντε. Τα καλά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια, έτσι. Λοιπόν. Μπατζανάκη. Κάτσε να δω ποιο είναι ο Μπατζανάκη. Δες λίγο. Λοιπόν. Κλείνει Μπατζανάκη. Για την επίθεση. Το βάλε. Μπατζανάκη. Ξέρεις, σημαίνει και συνυφάδα. Πω ρε παιδιά. Συνυφάδα. Τι είναι αυτά. Ναι. Ποιος είναι. Είναι τουρκική λέξη. Δεν νομίζω να είναι ιταλική. Ο Μπατζανάκης. Ναι, ναι. Σίγαμπρος. Υπάρχει και σίγαμπρος. Δεν ήξερα αυτό. Καλά έχει όλο. Έχω μηνύματα, περίμενε. Τάσος Τρέχιας. Κάτσε. Ναι. Μία Μαρτίου του 70. Περίμενε, περίμενε. Κάτσε εδώ, παιδιά είμαστε, δίνουμε ψωμί. Λοιπόν, μία Τρίτη του 70, Τάσος Τρέχιας. Δώσε. Περίμενε, λοιπόν. Μία Μαρτίου. Ναι. Μάρτιος είναι τρίτος. Το τρίτο. Λοιπόν, ο Τάσος έπιασε, εδώ λέει τον άντρα μου, έπιασε τη γυναίκα του. Διάβασε το πως είναι, δεν πήγαζε. Τι, δεν έπιασε τον άντρα μου. Θα κάνει μόνος του την αντιστοιχεία, οκ. Έπιασε τη γυναίκα του. Ναι. Με τον άντρα της ξαδέρφης του. Πω, πω, καεί, δεν μπορώ. Του. Ναι. 80. Πώς είπαμε. Του 70. Του 70. Μηδέν. Να διεκδικείς την περίπτωση του ή όχι. Πάρτι. Τάσο, εντάξει. Συνονορμάλ είναι η δικιά σου. Μη χαλήσεις τίποτα. Σε παίρνει Κατέρινα, πιστεύω. Ο Ζαχαρίας, 10 Δεκεμβρίου του 93. 10 Δεκεμβρίου του 93, λοιπόν. Ο Ζαχαρίας τα έχει με. Λέγεται κανονικά, μην τα αλλάζεις, έλα. Κάτσε με το βρω, ρε. Άντε. Περίμενε. Βάλε Δευτέρα. Η πρώτη είναι για την εκκίνηση. Τι λες ρε, ο Ζαχαρίας τα έχει με τον παππού του. Ζαχαρία κόβεσαι ρε, πάλι, ρε πάμε, δεν είναι ρε. Όχι, πες. Μα είναι 10. 10 Δεκεμβρίου του 93. Τι λέει, πες τι λέει ρε αγάπη. Ο κεφαλικό έπαθε. Περίμενε λίγο ρε εσύ. Διάβασέ το. Α, λάθος. 10 Δεκεμβρίου είπαμε. Τα έχει με τον παππού του. Λοιπόν. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Λέγε. Μην το βάλεις μέσα. Έπιασε τη γυναίκα του. Έπιασε, πες το κανονικά. Με τον παππού του. Πολύ κακό. Το τρία άρρωστο. Είναι και, το, και την απειλή. Όχι, και τον απειλή επειδή θέλει να χωρίσουν. Τι τον απειλή. Τι τον απειλή, επειδή θέλει να χωρίσουν. Μάλιστα. Την απειλή. Θέλει να τη, όχι, ρε, θέλει να τη χωρίσει ο Ζαχαρίας και τον απειλή αυτή. Επειδή δεν θέλει να, το, να τη χωρίσει, κατάλαβες. Τι τον απειλή, αφού πήγε με τον παππού του. Ναι, αλλά αυτοί βγαίνουν και λένε ότι είμαι απειλή και εγώ δεν θέλω και όλα αυτά. Ανομαλάρες είστε όλοι. Πάμε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ κούραση. Κάηκα. Πάμε. Έχει πέσει το επίπεδο. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζω μάλλον. Έχω φίλο Δημήτρη. Ναι. Το παιδί έχει πρόβλημα. Το παιδί έχει πρόβλημα. 14-7-35. Δημήτρη, επειδή το είδα λίγο, νομίζω ότι η δικιά σου ιστορία δεν πολυπήθη. Εσύ. Αφσάγγιο την πέμπτη ξαδέλφη μου. Κοιμήθηκες με τον πρώην της αδερφής σου. Αλλά είναι ο γιος που είχες δώσει για υιοθεσία. Δηλαδή. Παιδιά, στείλτε τις ημερομηνίες γέννησής σας. Δεν είναι δυνατή η ιστορία. Θα σας πούμε την ιστορία σας. Είτε μηνυματικά είτε τηλεφωνικά μέχρι και τις 7.30. Να σου πω κάτι. Από όλες αυτές που έχουμε πει, η πιο αληθοφανής και δυνατή είναι η δική μου. Πλάκα, πλάκα. Έχει κάνει τη διαφορά. Εντάξει, μόλις πάμε σε break. Καλά, έχει πεθάνει το παιδί με εδώ. Με παίρνει τηλέφωνο ο Τάσος ο Τρέχιας. Που η ερώτηση δικιά του ιστορία ήταν επειδή τον απάντησε η γυναίκα του αν θα διεκδικήσει την περιουσία. Δεν μπορώ να το πω στον έργο τώρα τι μου είπε. Σιγά με διεκδικήσω. Θα την πει, θα μου. Δυνατό, κυμπάρι, παντελονάτος, ούτε λεφτάτε τίποτα. Δεν υιοθετώ. Αλλά καλά θα κάνει. Λοιπόν,
2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Για κανένα 20 λεπτά για ακόμα που θα πάμε μαζί. Λίμπερο 107,4 Γάπη Γαβριλίδου, Νίκος Μαδόπουλος στα μικρόφωνα. Σαν το σκύλο με την γάτα. Λένε αυτοί οι μέσα, οι διοικούντες, ό,τι λέγεται η εκπομπή. Εμείς δεν έχουμε υιοθετήσει, είναι αλήθεια ακόμα. Ο φίλος Δημήτρης λέει: κάνω πάντα εγώ σύριαλ ολόκληρο. Ναι, Δημήτρη, νομίζω το έχει. Ένα σύριαλ, το έχει. Έχουμε άλλες ημερομηνίες, όχι δεν έχουμε κάτι, δεν βλέπω εδώ πέρα τίποτα. Εσύ είναι δική σου ιστορία, τι ήταν, την ξέχασα. Δεν θυμάμαι. Δεν θα ήταν καλή. Μάλλον ναι. Τίποτα πιο δυνατή είναι η δικιά μου. Sorry, ε. Τι λέει, η δικιά σου τι είναι. Περίμενε. Εγώ τα έχω με έναν υπάλληλό μου και θέλει να γράψω στον εγγονό το σπίτι που προορίζω για την κόρη μου. Έχει και εγγονό υπάλληλο δηλαδή. Ναι, αλλά είμαι αφεντικό. Και έχω και σπίτια να γράψω. Άρα έχω λεφτά. Καλά, σπίτια έχει, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είμαι αφεντικό ακόμα, αλλά θα γίνω. Θα γίνω! Λοιπόν, κάτσε να δούμε στοιχηματικά τι έχουμε απόψε. Δεν θέλω στοιχηματικά. Θα δώσω εγώ, ρε, θα δώσω εγώ. Κάτσε. Ναι, στην κόμψη του κουφά. Ο φίλος μας δίνει τις τριάδες που είναι. Κάτσε. Αυτός. Γιώργο Παλίκ. Να βγει να μας πει λίγο για NBA που παίζει σήμερα Γιάνναρο το βράδυ με Houston Rockets. Καραμπάχ από L. Αντίο. 8 παρα 5. Το συγκεκριμένο. Αντίο. Όπα, κάτσε. Κάνω ένα pause. Γιατί έχουμε φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αφού έχει λεφτά. Ναι. Και τι είπε στοίχημα. Καλά σε λέει. Για να περάσει η ώρα. Για να αφού περάσει η ώρα. Έχει υπάλληλο με γκονό. Έχει υπάλληλο και με γκονό, δηλαδή σε πάρα καλό. Παιδιά, αφήστε το, είμαι πολύ μπροστά εγώ. Αφήστε. Μα γιατί δεν παίζει. Δεν σας βλέπω. Καλά, δεν μας βλέπει. Δεν σας βλέπω. Για να περάσει η ώρα μου. Ο άλλος. Δεν μου λες, έλα. Ο άλλος τι έχει, τάκι με τον μπαντανάκι του, τι είχε. Ναι. Ο άλλος τάκι με τον μπαντανάκι, μιλάμε για τρέλα τώρα, εντάξει. τριήμερο έξαρτο θα κάνει η Καταρίνα καινούργια με τον Τζάλ. Ο φίλος εδώ λέει, τρέμει η καρέκλα του Σταύρου Κόλκα, λέει. Γιατί? Ναι παιδιά, γιατί θα γίνω φοιτικό. Όχι στο ΠΑΟΚ 24 όμως. Πού? Κάπου αλλού. Εδώ. Εκτός. Α, στην αλήθεια, εντάξει. Ποια αλήθεια, μωρέ. Τι δουλειά έχω εγώ εκεί. Όπα. Ανακοίνωση. Το ΠΑΟΚ 24. Τη διοχνή. Τη διεύθυνση αναλαμβάνει Αγάπη Γαβριλίδου. Όχι, παιδιά, θα κάνω κάτι δικό μου. Νέο ΠΑΟΚ 24. Σε πρότυπα εξωτερικού. Γιατί και πάλι δεν βλέπω κανέναν, οπότε... ΠΑΟΚ 23-1. 23-1. 23-4. Όχι, για να μην έχουμε δύο τίτλο. ΠΑΟΚ 23. Το 3 δεν το μπορούν, γι' αυτό άστο. Έχεις να μας πεις εσύ κάτι για στοίχημα, μπας και μας σώσεις λίγο. Πάω, Στέλιος, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείσαι. Δεν ασχολούμαι καν με το στοίχημα. Καλά κάνεις. Δεν ασχολείται, την καλύτερη δουλειά κάνει κιόλας. Είδαμε και εμείς που ασχολούμαι. Γιατί κάθεσαι και... σου ρίξε το τυράκι εκεί πέρα όλη αυτή τώρα μια εβδομάδα. Συρρούν το τυράκι. Ποιον? Και σε υπάρχει το παίρνεις. Η αγάπη. Βέβαια. Γιατί πράγμα. Για το στοίχημα. Για το στοίχημα. Και πραγματικά είχα σταματήσει να πέσω το Σεπτέμβριο. Έχει... Από αρχές κιόλας. Δύο σπίτια έχει χάσει. Μέχρι στιγμής ένα της έμεινε. Άμα το χάσει και αυτό. Ναι, δεν. Κάτι φιλοξενούμε εμείς μετά. Κάτι δεν πάει καλά. Τελείως. Τι θα δώσει στον υπάλληλο εγγονό. Αυτό ακριβώς. Θα παραιτηθώ. Είναι λόγος παραίτησης αυτός. Ότι με βάζω στον κακό το δρόμο. Δεν είναι. Βγες και εσύ στην Κατερίνα καινούργιο και πες. Κατερίνα, θα σου δώσω ένα δράμα. Δεν έχω σταυρό δελτίο εδώ και 4 μήνες. Τι να κάνω. Με σπρώχνουν στο δρόμο του στοιχήματος και δεν θέλω. Τι να κάνω, πες μου. Ο κόστος... Παπαδόπουλος θέλει που βάζει τον άλλο από τον άλλο όμιλο να στέλνει κερδισμένα δελτία. Αλλά αν περιμέναμε εκεί να σωθήκαμε, θα είχαμε χάσει και για τα εγγόνια μας. Και ο Γιώργος στα κερδισμένα του δελτία τώρα εντάξει, μην φανταστείτε. Ένα στα 16. Εντάξει, okay. Ένα στα 16 κανονικά. Απλά ο Γιώργος κυνηγάει τα πολύ ρισκαδόρικα και εκεί τον δικαιολογώ. Όπα, τι έγινε, πάει ο Στέλιος. Πάει ο Στέλιος. Αχ, έπεσε. Αχ, μωρέ, να σηκωθεί. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Γιατί πέφτουμε, αγάπη, για να σηκωθούμε ξανά. Παμπλο Γκαρσία. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Όχι, αυτό το είχε πει ο μπαμπάς του Bruce Wayne. Ψυχάρι, αγάπη, το μικρόφωνο. Τι θα γίνει, ρε κορίτσι μου, πάρε μια άλλη καρέκλα. Εγώ θέλω τη χαμηλή, τι θες τώρα. Όλη την ώρα γκντουπ και γκντουπ. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Θα νομίζουν ότι δουλεύουμε σηκωδομή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, ρε πλάκα, κάνεις εδώ, υπάρχει ανάπτυξη. Και περνάμε, στον όμιλο. Και περνάμε τα καλώδια του. Όχι, εδώ στον όμιλο υπάρχει ανάπτυξη. Του ρεύματος. Μόνο ανάπτυξη. Λειτουργεί η κάμερα πλέον, δεν ξέρω το ξέρεις. Δεν έχει το χαρτάκι. Α, το βάζω αγόρα. Αν είχε όμως. Στέλιο, μου αλήθεια, ναι, όντως που να έλεγε αυτή τη λέξη. Τότε μπορεί να πέφτει και το ρεύμα. Έγινε τις προάλλες αυτό, βγήκε κλεμμένης και μπες στο ρεύμα. Αλήθεια. Εκπληκτικά πράγματα. Το ωραίο. Τον έχουμε επικηρύξει.
Ο Κλεμμένος είναι που έλεγε τον Σάκη Τουρβά. Βάλω. Τον κυνηγάω το Σάκη, δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρει αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Έλυση. Είναι πολύ όμορφο, υπερβολικά όμορφο. Αλλά δεν σε πιάνει. Σαν. Υπερβολικά όμορφη, όχι. Τραγούδιε, μάλιστα. Όχι, ρε, γενικά. Πέντε ψυχολογικά κόλπα για να προσελκύσετε άλλου ανθρώπου. Α, τώρα πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Τι έχουμε εδώ. Αυτό ποιο το έστειλε τώρα. Ένα, το βρήκα εδώ πέρα. Η αληθινή έλξη. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό, Ρενικό. Βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση να είστε αυθεντικοί. Wow. Δημιουργήστε τη δική σα μόδα. Ναι. Η αγάπη που γυρνάει με τι πιτζάμε. Η δύναμη τη επικοινωνία χωρί λόγια. Ξέρει ότι αυτέ οι σατένι πιτζάμε πάνω κάτω είναι πολύ στη μόδα να τι φορά έξω. Μάλιστα. Και γνωστό μου, θα έλεγα και φίλο μου, που μένει πλέον Αθήνα μόνιμα. Θα έλεγα και φίλο μου. Δεν είναι ακριβώς, την ακολουθεί αυτή την τάση. Και κυκλοφορεί στην Αθήνα με σατέν πιτζάμε. Κάτσε, μην το κάνω κι εγώ. Ενσυναισθητική επικοινωνία. Τι είναι αυτό. Ενσυναισθητικά άτομα που μπορούν να δείξουν ότι μπορείτε να τα πλησιάσετε, που ξέρουν πώς να ακούσουν και είναι δυνατόν να εδραίσουν μια συναισθηματική και γνωστική ενσυναισθητική επικοινωνία. Γίνονται περισσότερο ελκυστικά σταδιακά. Απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη συνήθεια να μιλούν πάντα για τον εαυτό τους. Δεν είμαι εγώ. Αγάπη. Δεν είμαι εγώ. Αγάπη. Δεν είμαι εγώ. Όχι, είναι εγώ από τον τέταρτο. Μπορεί, πιο πιθανό. Ναι. Με τη λογική πως πλασάρουν τον εαυτό τους για να δείχνονται. Αγάπη. Δεν είμαι σίγουρα εγώ. Εκθιάζουν τις υποτιθέμενες αρατές και ικανότητες τους. Αγάπη. Όπως και τα υπέροχα προσόντα τους. Αγάπη. Δεν είμαι εγώ. Ναι, ναι. Ο Μολυβένιος στρατιώτης. Αλλά αυτό που προκαλούν στην πραγματικότητα είναι δυσφορία και απόσταση. Επιτέλους, δικαιώθηκα μια φορά κι εγώ. Βρήκα κάτι για σένα. Μόνος τα λες. Επιβεβαιώνω. Άστο γυαλό, άστο γυαλό. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα. Over 10 σήμερα. Θα παίζω με στοίχημα. Πόσες φορές θα ρίξει το κρατάω έτσι. Το κρατάω έτσι. Να σου πω κάτι. Ή πάρε άλλη καρέκλα ή... Τι να πω. Να φύγω. Όχι. Να. Θα συνεχίσεις, έχεις κι άλλα. Το θέμα αυτό δεν έχει ψωμί, κάνει κοιλιά. Ωραία. Ναι. Μπράβο, Νίκο. Δεν τραβάει παραπάνω. Εδώ το οπλοστάσιο του κυρίου. Αφού λέει το είχε. Που μπήκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγκερ. Αφού το είχε για. Πώς το λένε, για τα. Μαρτυρία. Είμαστε σε ένα οργανωμένο στρατός. Χούλιγκαν με οπλοστάσιο, Νίκο. Παπαδόπουλε. Εντάξει, τα είπαμε τώρα. Τι να πούμε για αυτό το θέμα. Παπαδόπουλε. Εγώ, ναι. Για τη Μαλαματίνα θα πούμε τίποτα. Τι να πούμε, έβγαλε και ανακοίνωση Παλματίνα. Τέτοιο bullying που τις κάνατε. Απλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν θέλω. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι χορηγός στη μία ομάδα και στην άλλη. Τι κάνουμε τώρα. Όχι, όχι, δεν θέλω να σχολιάσω. Γιατί? Δεν θέλω να σχολιάσω. Πόσα χρόνια είναι η Μαλαματίνα στον ΠΑΟΚ? Εγώ τη θυμάμαι πολύ μικρή. Εσύ. Ωραία, ρε, αγάπη, να σου πω όμως κάτι και χωρίς να το πω για να σε πικάρω οτιδήποτε άλλο. Το 12 την είχε Ολυμπιακός. Τι κάνουμε τώρα. Ναι, τι σχέση γι' αυτό. Αυτό σου λέω. Θα είναι στον ένα, θα είναι και στον άλλο. Θα είναι σε πολλούς. Τι κάνουμε. Ρε, δεν θέλω να πω γι' αυτό. Για ποιο θες. Κάτι άλλο θα να σχολιάσω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Σχολιάσε το, ρε αγάπη. Όχι, δεν μπορώ να γιατί, το πω. Ρε αγάπη, έλα, εγώ γιατί έτσι. Γιατί το τραγούδι αυτό, έλα, λέγε. Δεν λέω. Λέγε, ρε. Δεν λέω. Λέγε. Δεν θα πω. Κόστος ρολογιού Γκουαρδιόλα, ίσως ένα top συμβόλαιο. Ναι, ναι, το είδα αυτό. Οπα. Είναι το ρολόι που έχει κάνει ο Ναδάλ σε συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία. 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτό φορά το χέρι του 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Και το ρολόι δεν είναι ωραίο, ρε, το είδα. Όχι, καλό είναι. Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε. Του ψηλίζω στον δρόμο κανένα μέρα. Δεν είναι ωραίο. Πήγα πέρα ένα ρολόι μου. 1,5 εκατομμύριο ευρώ έκανε. Δεν ήταν. Εντάξει. Ναι, σου λέω είναι του Ναδάλ με μια εταιρεία. Σήμερα είναι παγκόσμιο. Έλα. Τώρα πρέπει να διασαρώ. Τι είναι. Μιχάλη, αν ακούς βγες. Είναι παγκόσμια μέρα πατσά. Ήχ. Αηδία. Έλα. Αηδία. Τι ωραία. Να το. Αυτό είναι. Πάμε για πατσά μετά. Να πάτε. Να πάτε να περάσετε καλά. Καλά να περάσετε, ναι. Έτσι. Να συνεννοηθούμε να πάτε. Μάλιστα. Πατσά. Πω. Καλώς. Καλώς λένε κάποιοι. Κακό. Πολύ κακό. Θα δώσεις προγνωστικά τώρα. Τι θα κάνεις. Ναι. Άντε. Είναι και πολλά τα μάτς σήμερα. Καραμπάγα από Έλλης 8-5. Ναι. Έχουμε. Ο Αποέλ θέλει βαθμούς. Δεν είναι ανάγκη να πεις για όλο το μάτς. Έχει κερδίσει. Είχαν παίξει ξανά για τα προγραμματικά του Τσαμπιολί οι δύο ομάδες. Εγώ δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός γιατί είμαι και από Έλλη στην Κύπρο. Σιγά βρε Νίκο. Είμαι, εντάξει. Όλτος, εκεί πέρα από Έλλη είμαστε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα που λέει από Έλλη, όταν ήμουν παιδί έπεσα σε ένα καζάνι με πορτοκαλί LSD. Λοιπόν.
Εγώ θα πάω στο Χ με ρίσκο εδώ πέρα για τον Αβουέλ. Ρε μη λες να είναι. Ψαγμένο να είναι. Χ. Άντε. Ρώμα Γκλάντμπαχ. Άσου. Μπασάκ σε Χίρ Βολ. Βολσμπέργκερ. Ναι. Βολσμπέργκερ. Άσου. Μπασάκ σε Χίρ. Μπεσίκτας Μπράγκα. Άσου. Σλόβαν Μπρατισλάβας Γούλφς. Χ. Χ. Μάλιστα. Παρτιζάν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Διπλό. Σώθηκες. Αλκμαρ Αστάνα. Αλκμαρ Αστάνα. Ναι, μπορείς να το αφήσεις αυτό, μα θες. 22. Άστα. Over 3,5. Τι τύχτα λες, ρε. Όχι, λέγε. Καλά. Πόρτο Ρέιντζερς. Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Δυσκολεύεται λίγο, βέβαια, αλλά εντάξει. Χ. Χ. Με Σέρτζιο είμαστε. Χ. Σέρτζιο Ολιβέιρα. Χ. Young Boys Feyenoord. Άσο. Εσύ πάνε το φαβορεί. Άσο. Όχι, δεν πάμε το φαβορεί. Τι δεν πάμε το φαβορεί, όλα τα φαβορεί έχει δώσει. Δεν έχω δώσει όλα τα φαβορεί. Τσέσεκα, Μόσχα. Τσέσεκα. Φερεντσβάρο. Άσο. Καλά, βασικά με ασχολείσαι κιόλα. Οκ. Λουντογκόρετ Ισπανιόλ. Χ. Χ. Γάνδη Βόλσμπουργκ. Βόλσμπουργκ. Το είδε αυτό τώρα που βλέπω για Γάνδη. Που χθε. Μπερδευτήκανε οι πατέρε τη Λίβερπουλ. Μιλάμε για βόδια τώρα, δεν είναι. Δηλαδή και πήγανε λέει στη Γάνδη και έψαχναν το γήπεδο και το μάτς. Τι είπε, είναι φελή, δεν. Και μπερδέστηκαν, ρε. Τι γίνεται να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται να το κάνει. Γάνδη Βόλσμπουργκ, α. Ο φίλο μου πολεμάει. Λέει και στα στατιστικά τη αγάπη στο στοίχημα θυμίζουν ποσοστά σκορτσιανίτη στι βολέ. Κακό. Δεν υιοθετώ. Μπορεί και όχι, προχωράμε λοιπόν. Σεντετιέν Αλεξάνδρεια. Πάμε παρακάτω τώρα, δεν μπορώ. Δυναμό Κιέβου Κοπενχάγη. Κοπενχάγη ακούνε τώρα, λένε ζευγαρά. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην απόδοσή του. Στα αποδυτήρια εκεί πέρα. Μπορεί να είναι ανεβασμένοι. Με Λένα. Στην Λένα Παπαδοπούλη τι έλεγε. Με Λένα. Άντε, άντε. Μην κάνει εμένα, άντε. Μην κάνει κοιλιά. Δίνουμε εδώ στον κόσμο. Κοιλιά, ζυγίζει και σήμερα 16 κιλά. Αχ, τι λοιπόν, κακό, ναι. Ναι, κακό ήταν όντως. Δυναμό Κιέβου Κοπενχάγη. Να το περάσουμε. Ναι, δεν έχω φωνή. Ωραία, Μάλμε Λουγκάνο. Ούτε εδώ έχω φωνή. Χετάφε Βασιλεία. Ούτε εδώ έχω φωνή. Πάνε με Χετάφε. Ούτε εδώ έχω φωνή, όχι. Τράμπζονσπορ, Κράσνονταρ. Αυτή η Κράσνονταρ τώρα είναι μια ομάδα η οποία. Περίεργη είναι. Ναι, είναι πολύ. Δηλαδή, μια μου αποκλεί την Πόρτο. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη πα και αποκλεί τον Ολυμπιακό. Είναι παραπέει και όλα. Τράμπζονσπορ. Βάλε γκολ. Θα μπορούσε ενδεχομένω. Over 2,5. Over 2,5 πας. Ναι. Οκ. Sporting Λισαβόνα. Όχι. Σιγά μου θα σου μειώσω. Δικά σου είναι. Σωστό. Sporting Λισαβόνα Ρόζεμπορκ. Δεν ασχολούμαι, δεν έχω φωνή. Eindhoven Linz. Άσο. Με τρογκόλ εκεί πέρα να πούμε. Άσο. Ρεν Κλούζ. Ρεν Κλούζ. Δύο. Δεν έχω φωνή. Celtic Λάτσιο. Χ. Άρσεναλ Γκυμαράες. Όχι βασικά. Έλα. Celtic Lazio. Διπλό. Πάμε παρακάτω. Άρσεναλ Γκυμαράες. Να ασχολούμαι. Over 2,5 βάλτο. Να βγει. Άιντραχτ Σπάρτα. Όχι, Σταντάρ Λιέγγις. Να ασχολούμαι. Και Σεβίλη Ντουντελάνς. Ντουντελάνς. Δηλαδή να σε ρωτάνε ποια είναι ο παδός ποιος ομάδας είσαι και να λες Ντουντελάνς. Ντουντελάνς. Σεβίλη Ντουντελάνς. Τι άστο αυτό. 1-0-7. Τι να παίξει Σεβίλη. Παίξει το over 4,5. Τι λέει, άστο ρε. Άστο. Λοιπόν έλα, έχει και NBA, θα βάλεις NBA. Τι ώρα παίζει ο Γιάννης. Κάτσε να δω. Γιάννης. Έχει Clippers Warriors. Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς είμαστε Team Γιάννης. Έχει Bucks με Houston Rockets. Καλό δυνατό μάτς. Στις 3. Στις 3, ε. Βλέπω συνάδελφο να βάζει ξυπνητήρι. Ο Νίκος θα βάλει σίγουρα. Ή να μην κοιμάται καθόλου, γιατί. Ναι. Αυτό, να μην γιατί... κοιμάται καθόλου. Ναι. Όχι, σκέφτηκα την περίπτωση αυτή, δεν θα κοιμηθεί καθόλου. Γιατί, ναι. Ναι. Έχει Detroit Pistons, Atlanta Hawks. Ούτε καν. Rockets Bucks στις 3 και μετά Golden State με Clippers. Είναι κακό, θα δούμε λίγο Bucks. Ξύπνοι θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε λίγο Bucks απόψε. Θα δούμε το Γιάννη σε τι κατάσταση είναι. Είναι χρονιά που πρέπει να δείξουν οι Bucks ότι έχουν
Πες μας, ρε Νίκο, πες μας. Έχουν, ρε παιδί μου, το potential να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν το κάνουν, το παιδί θα πάει αλλού. Ο Γιάννης δεν φεύγει από τους Bucks. Ναι, καλά. Δεν μπορεί να φύγει από τους Bucks. Κάποια στιγμή θα δεν θέλει να διεκδικήσει δαχτυλίδι. Εσύ δεν φεύγει από τον Γιάννη στους Bucks τώρα. Πάει Γιάννης. Έχει το καλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ παίκτη. Δαχτυλίδι. Δεν φεύγει ο Γιάννης στους Bucks. Δαχτυλίδι. Αντικόλλησε τώρα αυτό. Έχουμε inside info. Από ποιον? Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι άσετα. Αυτά αλλάζουν. Από άνθρωπο που είναι τόσο κοντά του που δεν πάει άλλο. Αυτά αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι, δεν φεύγει ο Γιάννης στους Bucks. Άσε. Αυτό, αν φεύγει, αν δεν φεύγει, άσε να το κρίνω εγώ. Εσύ που ξέρεις, μωρέ Νίκο. Ξέρω, μωρέ. Έχεις και εσύ άνθρωπο που είναι κοντά. Μιλάω με τη Βερόνικα στο Instagram. Εγώ έχω άνθρωπο και τον ξέρω. Εγώ, τη Βερόνικα. Καλά. Ναι, κολλητή είναι, όλη την ώρα μιλάω στο τηλέφωνο. Αδελφέ μου, τι γίνεται. Επειδή έχουν δει τα ματάκια μου. Τι, έχουν δει σου τα ματάκια λέω σου. Λέω ότι είναι πολύ κοντά και το ξέρεις. Άσε τώρα τι λες. Πολλά έχουν δει τα ματάκια σου. Ναι, επιβεβαιώνω. Είναι αυτός που νομίζω. Ναι, ναι. Έλα. Νίκο. Τι έκανα. Λοιπόν, άρα τα έδωσες όλα, εντάξει. Θα τα παίξεις ή πάντα έδωσες. Θα πάρεις τον κόσμο στο λαιμό σου. Τώρα θα πάω να δω πάλι γιατί το έχω ξεχάσει ήδη. Να δω. Πάω και θα δω τώρα τι θα ρίξω. Πολύ καλό. Να προλάβω. Κοίτα, θα παίξω δύο δελτία σταθερά. Ναι. Πρώτα θα βάλω στον 8. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να μπερδεύω τις ώρες και να κουβαδιαστεί ένα που είχε με εμάς τον 10 από τους 8. Δεν ναι, αυτό να δεν πρέπει να το κάνουμε. Ναι, εγώ το κάνω συχνά. Δεν είναι καλό αυτό. Το έκανα και χθες και προχθές. Δεν είναι ωραίο. Ναι, ναι, αυτά καλό να μην γίνονται. Δεν καλό να μην γίνονται. Βάλτε λοιπόν ξεχωριστά. Ναι, θα βάλω τώρα στον 8 έτσι μια εξάδα έτσι. Εξάδα. Στεγνή. Κάτσε ρε, τι εξάδα, πόσο μάτσε έχει 8. Α, πριν φύγεις θα μου το βάλεις. Τι δεν κατάλαβες, ρε Νίκο, και με κοιτάς. Τι είναι. Να βάλεις το κανάλι. Α, τι είναι αυτό. Γιατί ρε παιδιά με στείλατε σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί. Αγάπη, έτσι όπως το έθεσες ο καθένας θα μπορούσε να παρεξηγήσει. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 μάτς είναι, ρε Νίκο. 13 μάτς, ξερά όλα με τη μία. Ωραία. 13 ή παραπάνω είναι. 13 νομίζω τώρα, έτσι. Όχι, γρήγορα. Γιατί στο χαβαλέ τα βάζα τα σημεία ότι είναι άνεση στοίχημα το πρωί και μου έβγαλε πάνω μέχρι 13. Δεν είχε βγάλει μια απόδοση που έβαλα 50. που έβαλα από περιέργεια 50 λεπτά, όχι παραπάνω, και έβγαζε κέρδος 194.000 ευρώ. Εσύ. Ξέρετε τι πολλοί το κάνουν αυτό. Και άμα βγει. Και παίζουν, όχι, παίζουν το cash out. Αν πάνε καλά, θα σου δώσει κάτι, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά δεν θα κάθομαι εγώ τώρα 2 ώρες να κάθομαι πάνω το κινητό και να βλέπω το cash out. Ναι, όντως, παιδιά, να ξέρετε εσείς που είστε και ρωτήσετε. Δεν είναι κάτι. Πολλοί στοχεύουν στο cash out και όχι στο να πληρωθούν. Ναι. Μήπως δώσει αυτό κάτι, ρε παιδί μου, το cash out, να το πάρουν. Απλά εκεί πρέπει να είναι από πάνω, στο live, να βλέπεις κτλ. Ναι, εγώ ας πούμε το cash out δεν το μπορώ. Δεν μπορώ να κάθομαι πάνω το κινητό και να βλέπω τι μου δίνει συνέχεια. Επίσης, πάντα αν κάνω cash out είναι ξεκάθαρο, σίγουρο. Ότι δεν έπρεπε να το κάνω και αν δεν κάνω θα χάσω. Μάλιστα. Πάντα γίνεται αυτό, πάντα όμως. Μάλιστα. Δράματα. Κλείνουμε. Δράματα, Νίκο. Κλείνουμε, δεν κλείνουμε. Α, κλείσουμε ένα τραγούδι, έτσι, ωραίο. Δεν βάλω τη θέση. Τι να βάλουμε. Βάλω τη θέση. Γιατί, διάλεξε εσύ. Βάλω τη θέση τώρα. Διάλεξε, ρε. Δεν βαριέμαι τώρα. Αποχαιρετήσουμε τον κόσμο έτσι. Βαριέμαι να σκεφτώ. Αύριο, παιδιά, θα είναι η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας και για τη Super League. Μπορεί να είναι και τελευταία γενικά. Ποιος ξέρει! Μπορεί να μας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χτύπα ξύλο, ρε, πλησιά στα γενέθλιά μου και θα πάω και Βόλο. Πρώτα λέει τα γενέθλια, μετά λέει το Βόλο, ας πούμε που είναι. Τα γενέθλιά μου τα τονίζω. Ναι. Γιατί είπαμε. Τι είπαμε. Μην είσαι βλάκι. Ακουτολάκι. Πες ένα τραγούδι να βάλω να κλείσουμε. Ναι. Ποιο θες. Όχι τώρα αυτά τα ξενέρωτα που ακούστα. Ναι. Τι ναι, ναι, μωρέ και ναι και ναι. Βάλε τι θες. Τι είσαι, ο Τσίπρας που έλεγε σε όλα ναι. Τι ήταν αυτό. Βάλε τι θες, άντε. Έκανε σήμα της νικής. Τι λες, μωρέ Νίκο, έτσι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αντίο. Καλή συνέχεια σε όλους. Αντίο. Καλά κέρδη. Σήμερα με κούρασε. Μην ακολουθήσετε Νίκο Παπαδόπουλο, είναι ξεκάθαρο το παιδί δεν μπορεί. Άρχε να βγουν όλα. Δεν υπάρχει να αφού 25 μάτς. Θα τα βάλω με 10 λεπτά, τίποτα άλλο. Θα βάλω 10 λεπτά για το χαβάλε. Ναι, οκ. Okay. Δεν θυμάσαι τι έχεις πει στον αέρα. Θα θυμηθώ τώρα, θα δω και θα θυμηθώ πάλι. Δεν υπάρχει ούτε άλλο, οκ. Okay. Θα θυμηθώ όλα. Κάτσε, έχω μήνυμα πριν. Εμείς, έλα. Αισθάνομαι το κινητό μου να τον είδα. Αισθάνεσαι. Αισθάνομαι. Καλησπέρα. Αισθάνομαι. Με τι. Αισθάνομαι. Θα μας πεις. Τι μου στέλνει εδώ πέρα.
Δεν μας ενδιαφέρει. Η Ξάνθη έβγαλε στέρια για το μάθημα Ολυμπιακό. Μάλιστα, οκ. Άσχετο. Okay, άσχετο. Τον Άγιο δεν έβγαλε. Οκ, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο. Και μην ξεχνάτε. Μην είσαι βλάκι. Ακούστε το λάκι.